Επιχείρηση επαναπατρισμού δύο Ελλήνων που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, το οποίο έχει τεθεί σε καραντίνα στην Ιαπωνία λόγω του κοροναϊού, θα γίνει πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Στο κρουαζιερόπλοιο αυτό, το οποίο είναι σε καραντίνα στην Ιαπωνία, υπάρχουν και δύο Έλληνες, αυτές είναι οι πλευρές τις οποίες έχουμε. Εμείς ήδη συντονίζουμε και οργανώνουμε μία επιχείρηση ενδεχομένως για την άλλη εβδομάδα. Επαναπατρισμού αυτών των δύο Ελλήνων με συνεργασία με τον Υπουργείο Εξωτερικών και όλους τους συναρμόδιους φορείς. Συνολικά 3.711 άνθρωποι, επιβάτες και πλήρωμα, βρίσκονταν πάνω στο πλοίο που έκανε κρουαζιέρα όταν ένας επιβάτης που αποβιβάστηκε στο Χονγκ Κονγκ πριν από εβδομάδες αποκαλύφθηκε πως είχε μολυνθεί από τον COVID-19 που εμφανίστηκε στην πόλη Ουχάν στην κεντρική επαρχία Χουμπέι της Κίνας. Ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης και αντιμετώπισης λαμβάνει όλες τις ενημερώσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών και από όλους τους άλλους φορείς, πρεσβείες, προξενία και ξένες χώρες σε ό,τι έχει να κάνει με περιστατικά στο εξωτερικό, τα οποία εμπλέκουν και Έλληνες πολίτες. Στο μεταξύ, αθώες είναι οι νυχτερίδες για την εξάπλωση του ιού. Η ενοχοποίησή τους είναι αβάσιμη, σύμφωνα και με τον βιοσπηλαιολόγο Καλούστ Παραγκαμιάν. Ο τωρινός ιός δεν ξέρουμε πώς έχει μεταφερθεί στον άνθρωπο και οι επιστήμονες υποθέτουν λόγω ομοιότητας του γονιδιώματος ότι η αρχική δεξαμενή είναι οι νυχτερίδες. Ωστόσο, κάποια είδη νυχτερίδων. Ωστόσο όμως δεν έχει διαπιστωθεί ποτέ κατευθείαν μετάδοση και κατά πάσα πιθανότητα δεν γίνεται. Δηλαδή αυτοί οι ιοί περνάνε σε κάποιους ενδιάμεσους ξενιστές, τροποποιούνται κάπως και στη συνέχεια μπορούν και προσβάλλουν τον άνθρωπο. Δεν χρειάζεται πανικός. Το κανάλι σας πάρα πολύ ωραία με τη συνέντευξη του κύριου Γκίκα έβαλε τα πράγματα στη θέση του, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Δεν χρειάζεται κανένας πανικός, χρειάζεται απλά πράγματα. Να πλένουμε τα χέρια μας, να μην πλησιάζουμε άρρωστους ανθρώπους. Οι ανεκπαίδευτοι δεν πρέπει να χειρίζονται άγρια ζώα. Ο Έλληνας ερευνητής σχολίασε τον πανικό που προκάλεσαν fake news και εικόνες στο διαδίκτυο με άτομα να καταναλώνουν νυχτερίδες. Η κοπέλα αυτή, η Κινέζα, η οποία έτρωγε νυχτερίδα, καταρχάς δεν ήταν στην Κίνα, ήταν στη Μικρονησία, τέλος πάντων. Και δεύτερον, δεν έγινε τώρα, έγινε το 2016. Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν κάποιες διατροφικές συνήθειες. Εμάς μας σοκάρουν αυτές, δηλαδή όταν τρώνε σκυλιά, ας πούμε, όταν τρώνε. Βέβαια, εμείς το τρώμε τα αρνάκι μας στο Νοβελία ή τα σπλινογάρδουμα ή τα σαλιγκάρια που για κάποιους άλλους, τους χοχλιούς, που για κάποιους άλλους είναι αειδιαστικό.